Την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη ανέδειξε νικήτρια το 18ο τουρνουά ποδοσφαίρου πολιτιστικών κέντρων εργαζομένων ΟΤΕ Μακεδονίας και Θράκης που φιλοξενήθηκε αυτό το τρίμερο στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Εργαζόμενοι από όλη τη Βόρεια Ελλάδα έδωσαν ραντεβού στην περιοχή πέρα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και αγωνίστηκαν για να αναδειχθεί η καλύτερη ομάδα. Σύμφωνα με τους οργανωτές, η φιλοξενία ήταν άψογη, ενώ μέσα στις προτεραιότητες είναι και η διεύρυνση και άλλων πεδίων στα οποία θα μπορούσαν να γίνουν αθλητικά τουρνουά. Με μεγάλη επιτυχία και φυσικά συμμετοχή, ολοκληρώθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 18ο τουρνουά ποδοσφαίρου πολιτιστικών κέντρων εργαζομένων ΟΤΕ Μακεδονίας και Θράκης. Εργαζόμενοι από όλη τη Βόρεια Ελλάδα συναντήθηκαν στα γήπεδα ώστε να αναδείξουν την καλύτερη ομάδα. Κατά τον τελικό που διεξήχθη μεταξύ της ομάδας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Δυτικής, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναδείχθηκε νικήτρια με σκορ 3-2. Η εκδήλωση σημερινή αφορά όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Δυτική και Ανατολική Μακεδονία. Προσωπικό τότε σήμερα παίζει ποδόσφαιρο, το διήμερο αυτό. Κάθε είδους εκδήλωση που έχει σχέση με τον πολιτισμό, με τον αθλητισμό, είναι καλοδεχούμενη, είναι ωφέλιμη και είμαστε χαρούμενοι που την φιλοξενούμε χάρη στις προσπάθειες εδώ του πολιτιστικού κέντρου των εργαζομένων της περιοχής μας, προσπάθειες του Προεδρείου, τον κύριο Γιώργο Διφτόπουλο και όλων των συνεργατών του. Έχουν κάνει αυτή την ωραία εκδήλωση, την οποία χαιρόμαστε όλο αυτό το διήμερο. Όπως τόνισαν στελέχη της Πανελλήνιας Ένωσης των Πολιτιστικών Κέντρων των Εργαζομένων του ΟΤΕ, η Αλεξανδρούπολη έχει όλες τις υποδομές για να φιλοξενεί τουρνουά και πλέον τα στελέχη διερευνούν αυτές τις δυνατότητες και για τη διεξαγωγή και άλλων αγώνων. Είναι το 18ο ποδοσφαιρικό τουρνουά Μακεδονίας Θράκης. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά από το Πολιτιστικό Κέντρο Αλεξανδρούπολης. Ήταν η άψογη φιλοξενία τους που μας έκανε να νιώσουμε υποχρεωμένοι κυριολεκτικά. Ήταν όλα τέλεια οργανωμένα. Η πόλη σας είναι υπέροχη. Έρχομαι πρώτη φορά και οφείλω να ομολογήσω ότι έχετε μια πολύ όμορφη πόλη. Διατηρήστε την τόσο ωραία όσο είναι. Και ευελπιστούμε να οι συνάδελφοι να φιλοξενήσουν και άλλες διοργανώσεις που κάνουμε αθλητικού περιεχομένου. Γιατί το τουρνουά αυτό, από του χρόνου η Πολιτιστική Ένωση, το συλλογικό, το πανελλήνιο όργανο, σκέφτεται να το εμπλουτίσει και με άλλα αθλήματα, όπως με μπάσκετ, με ποδηλατοδρόμιο, να κάνει μια ποδηλατάδα μέσα στην πόλη. Και αν μπορεί να βρεθεί και κάποια λύση για ορειβασία, πεζοπορία. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Ευάγγελος Λαμπάκης στάθηκε στο γεγονός ότι δεκάδες άνθρωποι αυτό το τρίμερο φιλοξενήθηκαν και κατανάλωσαν στην περιοχή, αποδεικνύοντας ότι ο καλλικρατικός Δήμος Αλεξανδρούπολης έχει πολλές δυνατότητες και στο θέμα του αθλητικού τουρισμού. Η Αλεξανδρούπολη, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, από τις σφαίρες μέχρι και εδώ, και βάζω και τις σφαίρες της Αλεξανδρούπολης γιατί έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχή. Σας θυμίζω σύνορα, σας θυμίζω δέλτα του Εύρου, σας θυμίζω γεωθερμία, έτσι για να δούμε όλες τις φιλοξενίες όλων των επενδυτικών στοιχείων. Είναι ικανός να δεχθεί και να αναπτύξει τα πάντα. Βεβαίως και τον τουρισμό, τον αθλητικό, γιατί μην ξεχνάτε ότι το κλίμα μας είναι καταπληκτικό. Έχουμε τη θάλασσα, έχουμε ταυτόχρονα τη δυνατότητα να αναπτύξουμε στις σημαντικές πηγές αθλητικό κέντρο, όπου με υψηλές προδιαγραφές πεντάστερων ξενοδοχείων και αθλητικών κέντρων για προπονήσεις μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Ανθρώπους χρειάζονται αυτά τα πράγματα και συνεργασία και καλή πίστη και καλή προαίρεση. Εάν συμβούν όλα αυτά, οι προοπτικές στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης είναι πραγματικά εκπληκτικά μεγάλες.